σε θα σου ορκιστώ πως αγαπάω. Εσύ με σπρώχνεις στο κακό και εγώ γελάω. Ούτε μην απ' το χαλασμό θα σου χαρίσω. Τελευταίο μου ναυάγιο πριν ζήσω. Ζήτα μου ό,τι θες. Ζήτα μου ό,τι θες. Έμα που θες εσύ. Εσύ. Ζωή μισή. Δεν θέλω πια να ζω. Ζήτα μου ό,τι θες. Ζήτα μου ό,τι θες. Ζωή μισή, δεν θέλω πια να ζω. Απόψε νύχτα με βαλέ να σε παιδέψω. Τον τελό χορό της να χορέψω. Κι όσο τα κόκκινα τα πέπλα μου θα φαίνεις. Στον καθρέφτη θα σε βλέπω να πεθαίνεις. Ζήτα μου ό,τι θες. Ζήτα μου ό,τι θες. Πάρε μ' όπου θες. Πάρε μ' όπου θες. Εσύ ζωή μισή. Δεν θέλω πια να ζω. Ζήτα μου ό,τι θες. Ζήτα μου ό,τι θες. Πάρε μ' όπου θες. Πάρε μ' όπου θες. Εσύ ζωή μισή. Στο πόσα ξέρεις, καλησπέρα σας. Σας βρήκα. Έμιλι μου, καλώς όρισες. Σας βρήκα. Ήταν τιμή μου που τραγούδησα μαζί σου. Η Έμιλι, 17χρονη που μας έκανε περήφανο στο talent show, το The Voice. Όλοι την θυμάστε, όλοι την αγαπήσαμε. Με αυτή την τεράστια φωνή που διαθέτει. Έμιλι μου, πώς είσαι αυτό το διάστημα, τι κάνεις? Αυτό το διάστημα είπα να αποσυρθώ στο σχολείο. Είναι ο τελευταίος μου χρόνος και θέλω να δώσω το καλύτερο μου αυτό. Αυτό πρέπει να είναι προτεραιότητά σου, το εννοεί. Σχολείο. Ποιες οι εμπειρίες σου από το The Voice, κρατείς σχέσεις ακόμη με τη Μελίνα Σλανίδου, την αγαπημένη μας? Με τη Μελίνα μιλάμε τηλεφωνικώς. Οι εμπειρίες που πήρα από το παιχνίδι, τι να πω, το ότι τραγούδισα με τόσο κατηξιωμένους τραγουδιστές, είναι η μεγαλύτερη εμπειρία που είχα ποτέ. Και σε τόσο μικρή ηλικία, μπράβο σου Έμιλι μου, 17 μόνο χρονών. Αλλά πραγματικά η Κύπρος μας διαθέτει φωνάρες. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Θα σε έχουμε και στη συνέχεια μαζί μας. Θα σου φωνάξουμε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε τα κορίτσια μας. Λοιπόν, θέατρο Σκάλα, οι σκαλιωτούες μας. Τα ονόματά σας? Εγώ είμαι η Αριάννα Ιωάννου. Η Αριάννα μας. Άντρεα Δημητρίου. Η Άντρεα με τα υπέροχα μάτια. Και η Ειρήνη Χαρούς, τρεις πανέμορφες κοπέλες στην παρέα μας. Τι ονομάσατε την ομάδα σας, θέατρο Σκάλα? Έλα μου ντε. Έλα μου ντε. Τι θα μπορούσε να ήταν? Ηθοποιοί από το θέατρο Σκάλα. Που παίζουν στο παιδικό θέατρο τώρα, στο ταξίδι στον πλανήτη Χ. Ταξίδι στον πλανήτη Χ ακούμε. Θα κάνουμε πρεμιέρα με αυτό το έργο. Είναι για τους μικρούς μας φίλους. Μάλιστα. 26 το Οκτώβρη. Μπράβο. 26 Οκτωβρίου λοιπόν πρεμιέρα για το θέατρο Σκάλα. Στις 10.30 το πρωί και έχουμε και δεύτερη παράσταση στις 4 το απόγευμα. Ένα έργο της Βασιλικής Φωτίου, η οποία είναι Κύπρια συγγραφέας και πρώην εκπαιδευτικός. Και ευχαριστούμε πολύ. Ένα έργο που γράφτηκε το 1976, αλλά είναι τόσο διαχρονικό και τόσο σύγχρονο. Ταξίδι στον πλανήτη Χ. Ευχαριστούμε την κυρία Βασιλική, γιατί έγραψε αυτό το παιδικό με όλη τη την αγάπη για τα παιδιά. Γιατί καταλαβαίνει ότι έκατσε να μπει στη ψυχολογία το μωρό. Ως εκπαιδευτικός. Ναι. Έχει μια περιβαλλοντική έτσι, ανησυχία και θέλει να κάνει μια αφύπνιση στην περιβαλλοντική μας συνείδηση. Γιατί είναι και ο στόχος του Υπουργείου μας. Έτσι ακριβώς. Για φέτος είναι ναι. Ένας από τους στόχους του Υπουργείου Παιδείας. Ναι, έχει πάρα πολλά μηνύματα. Ανακύκλωση λοιπόν. Ανακύκλωση, save the planet. Έτσι ακριβώς. Πάμε και στη δεύτερη μας ομάδα, Vegas. Καλωσορίσατε και εσείς το πόσα ξέρεις. Έχουμε μαζί μας την κυρία Χριστίνα Δημητρίου. Η κυρία Χριστίνα. Και τον κύριο Όμηρο Δημητρίου. Και ο κύριος Όμηρος.
Έχετε κάποια συγγένεια? Όχι, απλά συνεργάτη. Για να πάμε στον τροχό μας και να δούμε ποια ομάδα θα πάρει σήμερα την προτεραιότητα. Καλείστε να μας δώσετε ένα αριθμό και όποια ομάδα βρει πλησιέστερο αριθμό από αυτό που θα δείξει ο τροχός, θα πάρει την προτεραιότητα. Λοιπόν, από το 1 μέχρι το 19, τον αριθμό σας. 13. Το 13 η Vegas. Το 5. Και το 5 το θέατρο Σκάλα. Για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει την προτεραιότητα. Είστε γενικότερα τυχεροί? Όχι. Γιατί εσείς? Τι? Θα δείξει. 11-15. Για να δούμε. Βάλα αρκετή δύναμη στον τροχό. Άντρι, ναι. Και περνά το 13, 19, 8, 11, 15, 7, 18, 12, 5. Και ο τροχός μας σταματά στον αριθμό 5. Wow. Παίρνετε την προτεραιότητα αν απαντήσετε στην εξής ερώτηση. Ξέρετε ότι ο τροχός είναι η μόνη μας δοκιμασία στην οποία αν δώσετε λάθος απάντηση, χάνετε 10 βαθμούς. Λοιπόν, τι σημαίνει η λέξη βετεράνος? Δεν έχετε επιλογές. Ναι. Πρέπει να μας πείτε εσείς μια συνώνυμη λέξη για τη λέξη βετεράνος. Ξέρουμε τι σημαίνει, που ξέρουμε τι. Θέλουμε μια συγκεκριμένη λέξη. Ο βετεράνος. Κάτι σαν παλιός γνωστός, βετεράνος πολέμου, που κατέχει το θέμα, ναι. Η Άντρια, πολύ σωστό, μπράβο, παίρνετε τους 10 βαθμούς, παλιός πολεμιστής, παλέμαχος. Και αρχή θα κάνουμε με την πρώτη μας ενότητα, που είναι η ερμηνεία λέξεων. Και η πρώτη μας λέξη είναι η εξής. Η σαλαμούρα. Α. Μεγάλο σαλάμι. Β. Είδος ασθένειας. Γ. Τεμαχισμός σε μικρά κομμάτια. Ή Δ. Νερό με πολύ αλάτι. Τι είναι η λέξη σαλαμούρα? Έχετε 20 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας. Σκέφτονται και οι Vegas. Για να δούμε τι να σημαίνει άραγε. Χρειαζόμαστε την απάντησή σας. Το Δέλτα, νερό με αλάτι. Το Δέλτα, νερό με πολύ αλάτι. Είναι σωστή απάντηση. Μπράβο σας. Και πάμε στους Vegas. Μπήκανε οι δυναμικά, η ομάδα της κόρης σας. Για να δούμε. Τι σημαίνει η λέξη το γεώμυλο? Είδος μήλου, αλωνευτική μηχανή, καρότο ή Δέλτα πατάτα? Πατάτα. Πατάτα, άμεση απάντηση και είναι η σωστή απάντηση. Πολύ σωστά. Τι σημαίνει η λέξη ικμάδα? Α. Περιέργεια. Β. Ζωτικότητα. Γ. Επιμονή. Ή Δ. Φροντίδα. Και ο χρόνος ξεκινάει. Για να δούμε. Περιέργεια, ζωτικότητα, επιμονή ή φροντίδα. Ξέρετε τη σωστή απάντηση εσείς? Σκέφτονται. Χρειαζόμαστε την απάντησή σας. 7 δεύτερα στη διάθεσή σας. Β. Το Β, ζωτικότητα, είναι η σωστή απάντηση. Πολύ σωστά. Μπράβο σας. Φέκας. Η ζαλίκα. Α. Φορτίο από ξύλα που κουβαλά κανείς στους ώμους. Β. Η ανακατοσούρα. Γ. Μεταφορικό πλοίο. Ή Δ. Φουρτούνα. Τι είναι η ζαλίκα? Α. Φορτίο από ξύλα που κουβαλά κανείς στους ώμους. Β. Η ανακατοσούρα. Γ. Μεταφορικό πλοίο. Ή Δ. Φουρτούνα. Τι να σημαίνει η λέξη ζαλίκα? Δεν ξέρω. Θα πω στην τύχη το Γ. Στην τύχη το Γ. Λανθασμένη απάντηση. Έχετε 20 δευτερόλεπτα να μας πείτε τι σημαίνει η λέξη ζαλίκα. Φορτίο από ξύλα που κουβαλά κανείς στους ώμους, ή ανακατοσούρα, μεταφορικό πλοίο ή φουρτούνα. Στην τύχη λέμε κι εμείς το Δέλτα. Στην τύχη, για να δούμε θα σας χαμογελάσει η τύχη. Όχι, λανθασμένη απάντηση. Και έχετε την ευκαιρία να πάρετε τους βαθμούς. Μας έχει μείνει το φορτίο από ξύλα που κουβαλά κανείς στους ώμους και η ανακατοσούρα. Τι να σημαίνει αυτή η ζαλίκα που παιδεύει τις ομάδες μας, είναι το Α. Πολύ σωστά, μπράβο. Και συνεχίζουμε με το θέατρο Σκάλα. Τι είναι ο καϊμακλής? Ο καφές με παχύ καϊμάκι. Β. Ο γλεντζές. Γ. Ο υπομονετικός. Ή Δ. Ο εριστικός. Για να δούμε. Καϊμακλής. Τι να σημαίνει άραγε? Ο καφές με παχύ καϊμάκι.
Β ο γλεντζές, Γ ο υπομονετικός ή ο εριστικός. Πότε λέμε ο καηματής. Ναι, ακούσες τη φίλη μου. Ναι, αλλά τι θα μπορούμε. Θεατρώμαστε απάντηση. Α, ο καφές με παχύ καημάκι. Πολύ σωστά. Ο κυπριακός καφές. Και πάμε στην επόμενη μας λέξη και τελευταία, όπου εδώ χρειαζόμαστε την ετυμολογία της λέξης. Δηλαδή, από πού προέρχεται η συγκεκριμένη λέξη. Και η λέξη μας είναι βραχιόλι. Α, από τον μπράτσο. Β, από το αρχαίο βραχίον. Γ, από το βράχος. Ή Δ, από το ιταλικό μπράτσο. Το βραχιόλι, αυτό που φοράμε όλες τις γυναίκες, μας αρέσει. Από το αρχαίο βραχίον. Είναι από το αρχαίο βραχίον, πολύ σωστά. Και πάμε στον Γιώργο Γεωργίου να μας πει γιατί η λέξη βραχιόλι προέρχεται από το αρχαίο βραχίον. Ο αρχαίος βραχίον, στη γενική του βραχίονος, που σήμαινε ότι και σήμερα, δηλαδή το μέρος του χεριού από τον αγκώνα μέχρι τον ώμο, έγινε στα λατινικά μπράκιουμ. Από τη λατινική λέξη σχηματίστηκε το μπραχιάλε, δηλαδή το περιβραχιόνιο. Το μπραχιάλε ταξίδεψε και έφτασε στην ελληνική των ελληνιστικών χρόνων, όπου με επίδραση της λέξης βραχίον έγινε βραχιάλιον και στα σύγχρονα νέα ελληνικά βραχιόλι. Παρόμοιος είναι ο τρόπος σχηματισμού των λέξεων μπράτσο και μπρασελέ. Ευχαριστούμε τον γλωσσολόγο μας Γιώργο Γεωργίου και πάμε στη συγκεντρωτική βαθμολογία μας, την πρώτη για σήμερα. Θέατρο Σκάλα συγκεντρώνει 40 ολόκληρους βαθμούς και το Βέγκας 26 βαθμούς. Μη μου αγχώνεστε, θα τις φτάσουμε. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη μας ενότητα και να δούμε πόσα ξέρουν οι ομάδες μας για την ιστορία, γεωγραφία και πολιτισμό της Ελλάδας και της Κύπρου. Αρχή θα κάνουμε με το Θέατρο Σκάλα. Λοιπόν, ιστορία της Κύπρου έχουμε για σας. Πώς έμεινε γνωστή στην ιστορία η εξέγερση των Ελλήνων της Κύπρου κατά των Βρετανών απεικιοκρατών το 1931. Εξέγερση του Ρε Αλέξη, Απριλιανά, Οκτωβριανά ή Δεκεμβριανά, ο χρόνος ξεκινάει από τώρα και σκέφτονται και οι Βέγκας. Πώς έμεινε γνωστή στην ιστορία η εξέγερση των Ελλήνων της Κύπρου κατά των Βρετανών απεικιοκρατών το 1931. Για να δούμε. Εξέγερση του Ρε Αλέξη, χρειαζόμαστε την απάντησή σας. Νομίζω το Α. Το Α, εξέγερση του Ρε Αλέξη. Λαθασμένη απάντηση. Για να δούμε. Το Γ. Το γάμμα, τα Οκτωβριανά, είναι η σωστή απάντηση. Πολύ σωστά, μπράβο σας. Και μένουμε σε εσάς. Γεωγραφία της Κύπρου έχουμε για σας. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της Κύπρου. Α, Αλικός. Β, Τρέμηθος. Γ, Παιδιαίος. Ή Δ, Σέτραχος. Γ. Άμεση απάντηση. Ο Παιδιαίος. Και είναι ο Παιδιαίος ο μεγαλύτερος ποταμός σε μήκος της Κύπρου. Πολύ σωστά, ή αλλιώς Πυθιάς. Να πούμε ότι έχει τις πηγές του στην οροσειρά του Τρόδους, κοντά στο μοναστήρι του Μαχαιρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Θέατρο Σκάλα. Στη μάχη των Λεύτρων, που σήμανε το τέλος της κλασικής Σπάρτης, ο σπαρτιατικός στρατός συντρίβεται από τους Αργίους, Κορινθίους, Αθηναίους ή Θηβαίους. Για να δούμε, στη μάχη των Λεύτρων, 371 π.Χ., που σήμανε το τέλος της κλασικής Σπάρτης, ο σπαρτιατικός στρατός συντρίβεται από τους Αργίους, Κορινθίους, Αθηναίους ή Θηβαίους. Για να δούμε. Αργίους, Κορινθίους, Αθηναίους ή Θηβαίους. Το Β. Το Β, Κορινθίους. Λανθασμένη απάντηση. Όσα ξέρει ο Βέγκας για αυτή την ερώτηση. Το Α. Το Α. Αργίους. Λανθασμένη απάντηση. Για να δούμε, Αθηναίους ή Θηβαίους. Συνήθως είχαν συνέχεια διαμάχες με τους Αθηναίους, οπότε Αθηναίους. Αθηναίους λέει το Θέατρο Σκάλα και είναι λαθασμένη απάντηση και οι τέσσερις βαθμοί πάνε στο Βέγκας. Τι γράφει η επιγραφή στον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία. Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει. Σαν βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη να έφτιασε να είναι μακρύς ο δρόμος ή Δέλτα δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι ελεύθερο. Το Α. Θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία. Είναι η σωστή απάντηση, η λανθασμένη απάντηση. Το Δέλτα. Και με ένα στόμα μια φωνή το Θέατρο Σκάλα μας λέει το Δέλτα, δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος. Πολύ σωστά, με ένα στόμα μια φωνή, δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος. Ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες ο Νίκος Καζαντζάκης. Και πάμε να δούμε πώς μπορείτε εσείς να έρθετε εδώ να παίξετε στο Πόσα Ξέρεις.
Αν θέλεις και εσύ να δηλώσεις συμμετοχή και να κερδίσεις πλούσια δώρα, τηλεφώνησε στο 99 11 11 96. Πάρε την ομάδα σου και έλα να διασκεδάσεις σε ένα τηλεπαιχνίδι που συνδυάζει τη ψυχαγωγία με την εκπαίδευση. Εσύ, πόσα ξέρεις? Καθημερινά στις 6:45 από το Ρίκ Έμι. Και επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε ποια ομάδα προηγείται μέχρι αυτή τη στιγμή. Θέατρο Σκάλα 48 βαθμοί και Βέκας ακόμη 48 βαθμοί. Έχουμε ισοπαλία και όλα θα παιχτούν στις επόμενες ενότητες. Για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει την προτεραιότητα, γιατί ήρθε η ώρα ξανά του τροχού. Λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα ρυθμό από εσάς. Το 5, γιατί είναι ο ρυθμός μου, ήθελα να τον πω πριν. Το 5. Για να δούμε, τα κορίτσια 8. Μας σκέφτονται. 8. Το 8. Κοντινή αριθμή. Για να δούμε. Το 5 και το 8. Θα είναι τυχερό το θέατρο Σκάλα για ακόμα μια φορά. Για να δούμε. Το 5 και το 8. Και ο τροχός. Το 9. Άρα προτεραιότητα ξανά για το θέατρο Σκάλα. Ήταν που δεν ήμασταν καθόλου τυχερές. Ναι. Πολύ τυχερές θα λέγαμε. Ποιο είναι το γνωστότερο αβαίο της Κύπρου? Η Μονίκη Κου. Μονίκη Κου, λαθασμένη απάντηση. Έχετε την ευκαιρία να πάρετε τους βαθμούς του τροχού. Έλα πάεις. Την Μπέλα πάεις πολύ σωστά, 8 βαθμοί για σας. Και πάμε στην ενότητα παροιμίες και φράσεις. Πρώτη παροιμία για σήμερα. Το γοργόν και χάριν έχει. Σημαίνει Α. Οι πολλές καθυστερήσεις πάντοτε βλάπτουν. Β. Όσο πιο νωρίς παντρευτεί κανείς, τόσο το καλύτερο. Γ. Να χρωστάς χάρη σε όποιον τελειώνει γρήγορα την εργασία που του αναθέτεις. Ή Δ. Η ευστροφία είναι μεγάλο προσόν. Το γοργόν και χάρη ναι. Για να δούμε. 17 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας. Μια φράση που χρησιμοποιούμε συχνά. Το Α. Οι πολλές καθυστερήσεις πάντοτε βλάπτουν. Πολύ σωστά. Μπράβο σας. Και πάμε στο θέατρο Σκάλα. Με στείλα διάβαστο. Σημαίνει με κτύπησε άσχημα. Β. Με εξευτέλισε. Γ. Με εκνεύρισε. Ή Δ. Με συκοφάντησε. Με στείλα διάβαστο λέμε. Με εξευτέλισε. Είναι σωστή απάντηση. Πολύ σωστά. Μακάρον νήσι. Α. Για κατάλληλη ευκαιρία. Β. Για εύφορη γη. Γ. Για τόπο ευφρόσινο και παραδεισένιο. Ή Δ. Για πολύ μικρά νησιά. Μακάρον νήσι. Τι να σημαίνει άραγε? Σκέφτεστε και εσείς. Είναι μια φράση της αρχαίας ελληνικής. Μακάρον νήσι. Χρειαζόμαστε απάντηση. Το γάμμα. Το γάμμα, για το που ευφρόσινο και παραδεισένιο. Πολύ σωστά. Και πάμε στη λατινική μας φράση. Ήμασταν καλέ στα λατινικά στο σχολείο. Για να δούμε. Άνον ντομίνι. Α. Μεγάλη οικία. Β. Κατά το έτος του Κυρίου. Γ. Πάνω από τον Θεό. Ή Δ. Βιβλίο του Θεού. Άνον ντομίνι. Μεγάλη οικία, κατά το έτος του Κυρίου, πάνω από τον Θεό. Βιβλίο του Θεού. Το Γ. Πάνω από τον Θεό. Λαθασμένη απάντηση. Έχετε την ευκαιρία να πάρετε τους βαθμούς στο Δ. Βιβλίο του Θεού. Για να δούμε. Είναι σωστή απάντηση? Λάθος απάντηση και από τους Βέκα. Το Β. Κατά το έτος του Κυρίου. Και είναι η σωστή απάντηση. Μπράβο σας. Πάμε να δούμε τους δωροθέτες μας, γιατί χωρίς αυτούς η εκπομπή αυτή δεν θα μπορούσε να υπάρχει. Το τηλεπαιχνίδι στηρίζουν οι εταιρείες Relia Trading με τα καλλιντικά Elemis, Fitomer και LCM. Η εταιρεία Panmare με τις ηλεκτρικές συσκευές Palson. Η εταιρεία Elite Appliances με τις ηλεκτρικές συσκευές Scholtes, Hotpoint και Rowa. Οι υπεραγορές Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήστε απόψε στις ειδήσεις των 8. Κρίσιμη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου υπό τη σκιά της κλιμάκωσης των τουρκικών προκλήσεων. Μέτρα αντίδρασης στο τραπέζι, κατέθεσαν προτάσεις στα κόμματα, κωδικοποιούνται, οριστικοποιούνται αύριο. Ομοφωνία στο σώμα. Σε τρεις άξονες θα κινηθεί η Λευκοσία. Στο οικόπεδο 3 της Κυπριακής ΑΟΣ, τον Μπαρμπαρός. Ετοιμάζεται για σεισμογραφικές έρευνες. Επανασυνελήφθη ο Σάβας Βέργας για τη συναυλία του Σάκη Ρουβά το καλοκαίρι. Συνελήφθησαν και η Σολομονίδου και ο σύζυγός της. Τι στοιχεία έχουν στα χέρια τους οι αρχές, πώς προχωρούν οι έρευνες? Υποδιερεύνηση ο Έλας στη Λαϊκή, δηλώνει ο Κληρίδης.
ξεσκονίζουν στοιχεία και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πειρά από Μαρφίν προς Ορφανίδη, Δημητριάδη και κυβέρνηση Χριστόφια για τους χειρισμούς που οδήγησαν στο κλείσιμο της λαϊκής. Απόψε στις ειδήσεις των αυτών. Εσείς αήκες με μανισί μου. Αήκες με τους λυσιασμένους. Εφιλήσες τι. Είσαι σούρα για γυναίκα να μου φάει τον άντρα. Φανίκο! Κρίνω κόμπο τώρα. Επούλησε μου το εμπόρευμα τους. Φοδάζει εδώ ένα. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Έστω και πολλά μαραζωμένος. Η αρφή του έπιανε άσχη με στράτη. Το φέρνες ρε, πόσο φαρμάξι. Τώρα θκιά, εντάξει σου με τον κύρι μου. Ποια είσαι θκιά. Η μάνα σου, κορή μου. Και το δουλειά εμένα να μου φαίνεστε καλή μανά. Και γιατί την κόρη μου. Και να χάσουν τους παράσεις τους να έχουμε καυκάες. Μούλο σε κόρη. Ποιος είναι μαζί τα πάνω. Εν μου υπολόγεις. Και δεν τα έχω ραφκιά. Του μάστρα αντρών. Ρε αμπάλατε που οθκιάντερα πια χαίρεστε. Ρε Λιώτα ίσω σε πιερώνος ρε. Αν είναι να πεθάνω Λιώτα. Επίσης οι Τούρκοι πιστεύουμε πολύ στο κισμέτι. Και το δικό μου το κισμέτι είναι η αδερφή σου. Το μωρό μου. Θέλω το μωρό μου. Μωρό σου μια χαρά είναι η ζωή που είναι η Μαρκαρού. Το κοπελού είναι της Βαλούς. Δικό σου. Άκουσα τι μου τελάλλουν τις ευτερπούς. Τη σειρά φέρνει κοντά σας το Sif Cream. Ξεχάστε τους δύσκολους επίμονους λεκέδες. Sif και όλα γίνονται σαν καινούρια. Πολλοί είχαν προσπαθήσει να καθαρίσουν το βασιλικό καζάνι και απέτυχαν. Μέχρι που έφτασε ένας υπότης με την κρέμα Sif. Η κρέμα Sif με μικρόκοκκους αφαίρεσε το λίπος και τη σκληρή βρωμιά από όλο το κάστρο. Έτσι στέφθηκε η νέα βασίλισσα. Κρέμα Sif. Μαγικά αποτελέσματα κάθε φορά. Επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε τη συνολική βαθμολογία μέχρι στιγμής. Να δούμε αν έχει γίνει η ανατροπή που έχει γίνει. Γιατί οι Βέγκας έχουν συγκεντρώσει 76 βαθμούς. Ενώ το θέατρο Σκάλα μένει πίσω με 54 βαθμούς. Ξέρω όμως ότι τα κορίτσια μας έχουν υπέροχες φωνές. Ο μαέστρος μας ο Νίκος Ευαγγέλου μας το έχει πει. Και φτάσε η ώρα να τραγουδήσουμε. Καλείστε να βρείτε πρώτα τον τίτλο του κομματιού που θα ακούσετε από τον Νίκο και στη συνέχεια να συνεχίσετε το στίχο. Είστε έτοιμες? Ναι. Πάμε να δούμε. Το βρήκαμε. Α, το βρήκαμε. Για να ακούσουμε. 12. 12 πολύ σωστά. Και πάμε να συνεχίσετε το στίχο. 12. Και είχε δίκιο ο μαέστρος μας ο Νίκος Ευαγγέλου. Και πάμε να δούμε αν η μητέρα έχει την ίδια φωνή με την κόρη. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Πάμε μαέστρο. Της μας Άννας Βύσης και πάμε. Ήσουν εσύ στα 18 και εγώ σχεδόν 16.
να πάθει μια φορά. Κρυφά τα είχαμε φτιάξει. Υποκριτή στα 19 που είμαι στα χαλάμε. Εκλέγαμε στο σινέμα και σ' όλεγα θυμάμαι. Σαν και εμένα καμιά. Σαν και εμένα καμιά. Είναι ευαίσθητη με τη μητέρα σου. Όλοι οι βαθμοί και για αυτή την ομάδα και πάμε να δούμε τη συγκεντρωτική βαθμολογία. Προηγούνται ακόμη οι Βέκας με 96 βαθμούς, ενώ το θέατρο Σκάλα έχει μείνει λίγο πίσω με 74 βαθμούς. Μπορείτε στην τελευταία μας ενότητα να κατακτήσετε το παιχνίδι και τα δωροκουπόνια αξίας 150 ευρώ από τους δωροθέτες. Η τελευταία μας ενότητα είναι η εξής. Καλέστε να μας πείτε τις 5 δημοφιλέστερες απαντήσεις. Ποια μια λέξη που θα σας πούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, παραδοσιακά, κυπριακά, γλυκά. Mm-hmm. Για να δούμε, ξεκινά. Δάχτυλο. Πακλαβάς. Πακλαβάς. Δάχτυλο. Κατεΐφι. Δάχτυλα, πακλαβάς. Κατεΐφι. Καλό πράγμα. Ένα λεπτάκι. Δάχτυλα, πακλαβάς, κατεΐφι. Μας άνοιξαν την όρεξη. Καλουζές. Παλουτζές. Μαχαλεπί. Μαχαλεπί. Έχουμε τις 5 απαντήσεις από το θέατρο Σκάλας. Για να δούμε αν είναι οι δημοφιλέστερες όμως. Για μένα ποιες μας κοντές στο νους. Αχ, και να είχαμε λίγα τώρα να φάμε. Ποιο είναι το αγαπημένο σας? Κατεΐφι εμένα. Με ένα δαχτύλα. Ανδρέα μου, η μαμά φτιάχνει κανένα από αυτά τα αγγλικά. Είπα τι να με φτιάχνει. Κάνει διατροφή, Άντρια. Και καλά κάτσε. Λοιπόν, για να δούμε. Ο κόσμος τι μας απάντησε, ποιες είναι οι 5 δημοφιλέστερες απαντήσεις για τα παραδοσιακά κυπριακά γλυκά. Είμαστε έτοιμοι και πάμε να δούμε τη συγκριτική. Λοιπόν. Δεν έχετε βρει ούτε ένα. Λοιπόν, η δημοφιλέστερη απάντηση είναι οι πισίες. Δεύτερος ο σουσούκος, τα πουρέκια, το βαφίτι κολοκούμι και το παστέλι. Εντάξει, ήταν και αυτά παραδοσιακά κυπριακά γλυκά. Αλλά οι 5 δημοφιλέστερες ήταν αυτές. Και πάμε στους Βέκας να δούμε τι έχουμε για αυτούς σήμερα. Ιταλία. Οι 5 πρώτες λέξεις που σας έρχονται στο νου όταν σκέφτεστε αυτή την υπέροχη χώρα. Ιταλία. Ρώμη. Ρώμη. Μιλάνο. Μιλάνο. Έλα, έχουμε αρκετές λέξεις. Μιλάνο. Μιλάνο. Ρώμη, Μιλάνο. Και δεν έχω πάει στην Ιταλία και θα ήθελα να πάω. Εσείς έχετε πάει? Όχι. Όχι. Υπάρχουν πάρα πολλές. Είναι πολύ γενικό. Ιταλία. Για να δούμε. Μαξιμαθιά του την εκκλησία να μην πω. 4 δεύτερα. Χρειαζόμαστε μια... Και ο χρόνος έχει τελειώσει. Περίμενα να μου πείτε πάρα πολλά. Πίτσα μακάρι. Υπάρχουν γόνδολες. Κορίτσια μου, εσείς έχετε πάει στην Ιταλία? Πολλές φορές λένε τα κορίτσια. Τι λέξεις θα λέγατε εσείς για την Ιταλία? Να πω εγώ. Βεβαίως. Σίγουρα πίτσα, μακαρόνια. Νάπολη. Πύργος της Πίζας, Άγιος Πέτρος. Ακούστε. Φλωρεντία. Σκάλα του Μιλάνου. Πάμε να δούμε αν τουλάχιστον αυτές τις 2 τις έχετε βρει και δεν τις έχετε βρει. Οι δημοφιλέστερες απαντήσεις ήταν οι εξής. Πίτσα, μακαρόνια, κολοσσέο, πύργος της Πίζας και ποδόσφαιρο. Πάμε να δούμε την τελική μας βαθμολογία για απόψε. Βέκας με 96 βαθμούς και το θέατρο Σκάλα με 74 βαθμούς. Είχαμε 2 εξαιρετικές ομάδες. Μπράβο στους Βέκας, γιατί είναι οι νικητές της απόψινής βραδιάς. Κουπόνια αξίας 150 ευρώ από τους δωροθέτες μας είναι δικά σας και συνεχίζετε και στην αυριανή μας εκπομπή και να καλέσουμε μέσα τη φωνάρα μας, την ταλεντάρα μας, την Έμιλη τη Χαραλάμπους για να κλείσουμε την απόψινή βραδιά. Έμιλη μου, πέρασε εδώ. Τον ίδιο το Θεό θα μας τραγουδήσεις. Έρχομαι κι εγώ κοντά σου και είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε αυτή την εξαιρετική φωνή. Ξυπνάει, ήλιος μπαίνει από παντού. Κάθομαι και σε κοιτάζω, μη με φοβάσαι. Ένα από όλα τα βιβλία.
μέσα μου βαθιά. Κι έρωτα φεγγάρια μαύρα το φωτίζουν, τον ίδιο το Θεό να είχα απέναντί μου. Σου λέω προτιμώ στην κόλαση μαζί σου τον ίδιο το Θεό να είχα απέναντί μου. Σου λέω προτιμώ στην κόλαση μαζί σου. Δεν θέλω να μου μιλάς, δεν θέλω να με κοιτάς, δεν θέλω να σε ξέρω, δεν θέλω να μ' αγαπάς. Πάτω στο νου σου καλά, φεγγάρια υπάρχουν πολλά, μην προσποιείσαι άλλο, σταμάτα φύγει μακριά. Λόγακια ερωτικά, στιχάκια μαθητικά, μωρό μου εγώ δεν είμαι η παιδική σου χαρά. Μαζί μας, ευχαριστούμε και όλους εσάς. Δίνουμε ραντεβού αύριο στις 7 παρατέταρτο εδώ στο Ρικένα.